Εκτός δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, μένει ο Δήμος Ηρακλείου εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε κτίρια ικανά να φιλοξενήσουν τα προνήπια. Όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται τα νήπια στην πόλη του Ηρακλείου. Η προσχολική αγωγή γενικά είναι ο φτωχός συγγενής εκπαίδευσης. Ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι ο μόνος σε επίπεδο Κρήτης και ένας εκ των 37 σε επίπεδο χώρας που δεν θα καταφέρει να προχωρήσει το μέτρο, καθώς λείπουν αρκετές αίθουσες ώστε να μπορέσει να δεχτεί τα παιδιά 4 χρονών στα νηπιαγωγεία του. Στο νομό Ηρακλείου, 4 δήμοι εντάχθηκαν το φετινό σχολικό έτος. Από το επόμενο σχολικό έτος θα ενταχθούν οι 7 από τους 8 και ο Δήμος Ηρακλείου θα μείνει και την επόμενη σχολική χρονιά εκτός αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει δυστυχώς πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Ηρακλείου, γι' αυτό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί και η δίχρονη προσχολική. Η έλλειψη σύγχρονων κτηρίων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε κτίρια στην πλειοψηφία τους μισθωμένα, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν μαθητές προσχολικής ηλικίας. Αν τώρα με τις υπάρχουσες προϋποθέσεις πάμε να δώσουμε έγκριση λειτουργίας σε ένα νηπιαγωγείο, θα το κρίναμε ακατάλληλο έως άχρηστο. Δεν χτίστηκαν αρκετά τα περασμένα χρόνια αρκετά κτίρια για νηπιαγωγεία και με αυτό είχε σαν συνέπεια να έχουν ενοικιαστεί χώροι οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι ακατάλληλοι. Υπάρχει κάποιο πλάνο μπροστά για να δημιουργηθούν νέα κτίρια για τα νηπιαγωγεία? Θα έχουμε τώρα μια συνάντηση, διότι ο Υπουργός έχει ζητήσει μέχρι 10 του μήνα να του στείλουμε την απάντηση για να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε, αν υπάρχει κάποιο πλάνο και από το Δήμο. Κτίρια παλιά, σκοτεινά, χωρίς ή με εξαιρετικά περιορισμένο αύλιο χώρο, φιλοξενούν παιδιά που ξεκινούν τη μαθητική του σταδιοδρομία σε συνθήκες που παραπέμπουν σε παλαιότερες δεκαετίες. 36ο νηπιαγωγείο στην πόλη του Ηρακλείου. Ένα σχολείο που αποτελείται από μία όλη και όλη αίθουσα, χωρίς αυλή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να προαυλίζονται καθημερινά στην αυλή του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Πρέπει να βρεθούν λύσεις που να έχουμε και την ασφάλεια των παιδιών και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές, ώστε τα παιδαγωγικά πράγματα που πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί να είναι τέτοια που να μπορούν να αποδώσουν. Δεύτερο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Σε ένα κτίριο τόσο παλιό που εξωτερικά τουλάχιστον δεν θυμίζει σε τίποτα νηπιαγωγείο. Μένουν προνήπια εκτός? Στο Δήμο Ηρακλείου όσα μπορούν να απορροφηθούν σε νηπιαγωγεία θα απορροφηθούν. Προφανώς μένουν πάρα πολλά εκτός, διότι όπως σας είπα δεν θα μπει και η δίχρονη προσχολική αγωγή για το Δήμο Ηρακλείου. Με τις υπάρχουσες συνθήκες η διετής προσχολική δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ. Είναι σχεδόν αδύνατο. Ναι. Με τις υπάρχουσες συνθήκες. Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός άμεσος και να δούμε πώς θα μπορέσει έστω σε 1-2 χρόνια να είναι εφικτή η εφαρμογή της προσχολικής.